Λοιπόν, μαζευτείτε λίγο. Στο τέλος θα ήθελα να μεταφέρω τις ευχές του Σεβασμιωτάτου, τις ευχές του Πατρός Διονυσίου, διότι όλα κύλησαν ομαλά. Ευχαριστήσω το Δήμο μας και ιδιαίτερα τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος πάντοτε είναι κοντά μας, κοντά στην Εκκλησία. Να ευχαριστήσω τους γονείς, να ευχαριστήσω τα παιδιά μας που γι' αυτά πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά. Να ευχαριστήσω τον Ερυθρό Σταυρό που κι αυτός είναι πάντοτε κοντά στην Εκκλησία. Και να ευχηθώ και του χρόνου συν Θεός στα 23 Παύλια ο Θεός να δώσει υγεία και δύναμη προκειμένου πάλι να βρεθούμε τέτοιο μήνα στον χώρο της Παναγίας και σε αυτόν εδώ το χώρο προκειμένου για μια ακόμη φορά να γίνει μέσα στην πόλη μας η ποδηλατοδρομία. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Ευχαριστώ. Παιδιά, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που συμμετείχατε σε αυτόν τον όμορφο ποδηλατικό αγώνα. Θέλω να ευχαριστήσω την Ιερά Μητρόπολη και ιδίως τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Παντελεήμονα, τον πατέρα Διονύσιο, τον πατέρα Θόδωρο για όλη αυτή την όμορφη διοργάνωση. Σήμερα εσείς αποδεικνύετε ότι μπορεί το ποδήλατο να είναι η ζωή μας και ότι από σήμερα πάβουμε να λέμε πλέον ότι η ζωή μας είναι ποδήλατο. Αυτό να το θυμάστε. Γεια σας. Το ποδήλατο ή οποιοδήποτε άλλο άθλημα ή εκδήλωση. Να είστε καλά. Πριν να ξεκινήσω, παρακαλώ, μετά την κλήρωση θα αποδοθούν σε όλους τους ποδηλάτες βεβαιώσεις ότι συμμετείχατε σήμερα στην ποδηλατοδρομία της πόλεως μας. Θα παρακαλούσα λίγο ένα ιδρυτικό μέλος του συλλόγου μας, τον Λεωνίδα του Ξανθόπουλου, κάπου εδώ βρίσκεται, να έρθει να τραβήξει λίγο. Είναι ο Λεωνίδας ο Ξανθόπουλος, τράβα Λεωνίδα ένα λαχνό, έτρεξε το Σεπτέμβριο που μας πέρασε στο Σπάρταθλον. Είναι ο δρόμος που γίνεται από την Αθήνα στη Σπάρτη, 246 χιλιόμετρα, σε αναβίωση του Φιδιππίδη που έτρεξε να ζητήσει βοήθεια από τους ελάχιστους Έλληνες, για πρώτη φορά τερμάτισε με πολύ καλό χρόνο και τον ανεβάσαμε πάνω γιατί τελειώσει δεν έπαινε με τίποτα. Παρακαλούμε τον κύριο Αντωνίου να του δώσει την πλακέτα που την ετοιμάσαμε, να τον ευχαριστήσουμε, να είναι πάντα γερός. Συγχαρητήρια Λεωνίδα, να μας εκπροσωπήσει πέντε. Και του χρόνου θα έχουμε και μια γυναίκα από εδώ, τη Γεωργία Τιμίτσου, που θα τρέξει και αυτή στον ίδιο αγώνα. 246 χιλιόμετρα, 23 ώρες τρέξιμο με 24. Για θα μιλήσεις. Μανώλη, κέρδισες το ποδήλατο εσύ, ε! Ναι. Για πες, αρέσει η ποδηλατοδρομία. Ναι, πάντα πήγαινε στις ποδηλατοδρομίες και είναι πρώτη φορά που κερδίζω κάτι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Μπράβο! Δεν μου λες ήταν δύσκολος ο αγώνας, από πού ξεκινήσατε? Ξεκινήσαμε από την εκκλησία μας στην Παναγία. Νούμερο Άσπα 30. Και μέχρι πού φτάσατε, μέχρι εδώ ήταν το καταληκτικό, ε? Ναι. Κάνεις ποδήλατο? Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ, κάθε μέρα σχεδόν κάνω ποδήλατο. Μπράβο, τι τάξη πας? Μπράβο, άντε, άντε, εγώ σου εύχομαι να είσαι και πρωταθλητής, να φέρεις την Αλεξάνδρεια ψηλά. Είμαστε με τον νικητή τελικά που πήρε το ποδήλατο, μάλλον ένας από τους νικητές. Για πείτε μας έτσι για την ποδηλατοδρομία και εσείς που τυχαίνει να είναι και γιος σας.
Καλά είναι να γίνονται τέτοιες προσπάθειες, αγώνες και καλό είναι και δράσεις. Κατά τη γνώμη μου να γίνει εβδομάδα ποδηλατοδρομίας, δηλαδή να μην κυκλοφορεί αυτοκίνητο για μια εβδομάδα τουλάχιστον μέσα στην πόλη της Αλεξάνδρειας. Όπως και το έχω πει και παλαιότερα, καλό είναι οι ιδιοκτήτες καταστημάτων να μην χάνουν τα οχήματά τους εντός της πόλης, τα μαγαζιά τους σε βάση περιπτώσει μπροστά, να φέρουν τα ποδήλατά τους ώστε να μπορούν να παρκάρουν οι άλλοι που έρχονται για αγορά των προϊόντων. Και έτσι δεν υπάρχει και αυτή το ποτηλιάρισμα που γίνεται συχνά μέσα στην πόλη της Αλεξάνδρειας. Ευχαριστώ. Εν τω μεταξύ ευνοεί και η περιοχή, επειδή εδώ δεν έχετε υψώματα, δεν έχετε, είναι... Μάλιστα. Πολύ σωστό. Πολύ ιδιαίτερο. Και απορώ μάλιστα γιατί δεν γίνονται τέτοιες προσπάθειες πιο συχνότερα. Ενδείκνυται, δηλαδή μπορεί να γίνει, να γίνει τόσο ισχυρό το άθλημα εδώ, όσο και στην Ολλανδία που είναι και εκεί έτσι. Πολύ σωστά, έχετε δίκιο. Πολύ πλατή το έδαφος. Εσύ πόσες κάνεις συχνά ποδήλατο, πόσες ώρες την ημέρα, ας πούμε. Ασχολούμαι με το ποδήλατο εδώ και 2 χρόνια. Και θα ήθελα να ασχολούμαι πιο περισσότερο. Και ευχαριστώ πολύ το Σύνδεσμο Αλεξάνδρειας για το πέρα από εδώ. Άλλωστε το ποδήλατο είναι υγεία, εκτός από μόδα και στυλ. Ευχαριστούμε πολύ, πάντα να είσαι τυχερός αγώνα. Εδώ τα παιδιά έχουν φροντίσει για τη μουσική κάλυψη της εκδήλωσης. Για να ακούσουμε και ένα hit, για πείτε κάτι.